Οικονομίδης χάνει από τον Φαν Ράνσμπεκ. Μάχη των δύο, κρατάει ο Φαν Ράνσμπεκ. Τώρα θα επιχειρήσει το σούτο, Παναγή με δεύτερη θα μαζέψει. Με τον Μπεμπέ σε αυτό το corner, δεύτερο στο παιχνίδι, κεφαλιά, γκολ, 1-0 ο Χαφές, ο Ρούνιε μάλλον. 1-0 με τον στόπερ της Ομόνιας, εκμεταλλεύεται εδώ το ύψος του και μια μικρή ολιγορία στην άμυνα της Ένωσης. Και πάλι από άλλη κάμερα, βλέπετε, πετάγεται στην πορεία της μπάλας, έξυπνα ο Ρούνιε και θα πάρει την κεφαλιά για να νικήσει την άμυνα της Ένωσης, για να μείνει στο κόλπο της Ευρώπης. Γύρισμα για τον Παπαδόπουλο, ο Παναγή θα μαζέψει. Οικονομίδης για τον Χαφές. Δεν θα επιχειρήσει τη σέντρα, τώρα θα το κάνει ο Σαντίνη. Δύσκολα έρχεται ο Μπαντιμπαγκά, ευκαιρία για την Ομόνια. Με τον Μπαντιμπαγκά 2-0. Ζήκη Μπαντιμπαγκά με την Ομόνια να πηγαίνει για να καθαρίσει πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο 26 για να κάνει το σκορ 0-2. Εδώ βλέπετε, διώχνει ο Σαντίνη και έρχεται ο Μπαντιμπαγκά να νικήσει τον Κουράτη. 2 γκολ γρήγορα μέσα σε 4 λεπτά στο 22 και στο 26. Ρούνιε και Μπαντιμπαγκά. Ο Χαφές βάζει πολυφάλτσο, κεφαλιά από τον Ρούνιε. Κεφαλιά από τον Εζέ. Επιμένει το παραλυμνή. Ένα γύρισμα εκεί που κινείται ο Φαν Ράνσμπεκ. Σεντρακαλή, κεφαλιά, ο Παναγή, γκολ 2-1 για τον Παραλίμνη. Όμορφο γκολ από τον Μπούκοράτς. Με μια άπιαστη κεφαλιά θα νικήσει τον Παναγή, δοκάρει και μέσα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας Ομόνιας. 1-2 στο Παραλίμνη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο στα 39 λεπτά που παίζουμε έχει ήδη 3 τέρματα. Για τον Εζέ. Μπαντιμπαγκά είναι γρήγορο, θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα τα καταφέρει. Πέρασε ο Μπαντιμπαγκά, γκολ για το Σέριντάν, 3-1 η Ομόνια. Παίρνει εκ νέου προβάδισμα 2 τερμάτων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Γιατί βλέπετε εδώ, ο Μπαντιμπαγκά περνάει και τον Πάρπα και τον Μποζοβιτς, δύσκολο Σαντίνη. Ο Σέριντάν δεν θα δυσκολευτεί, θα φτάσει τα 10 τέρματα φέτος και η Ομόνια θα πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων εκ νέου στο παιχνίδι. 1-3 πολύ νωρίς. Όμως το ύψος της περιοχής του Παναγή, τώρα ο Φαν Ράνσμπεκ. Βούξεβιτς μέσα στην περιοχή, πάσα για τον Τουνκάρα, κάνει και το σούτ άστοχο. Οικονομίδης, Σέριντάν, δυνατό σούτ εκτός εστίας ο Σαντίνη, δύσκολα σε κόρνερ, παραλίγο γκολ και ένα γκολ για highlight για την Ομόνια από την σέντρα σχεδόν. Ένα σούτ, ο Μπαντιμπαγκά, δυνατό, ευκαιρία για την Ομόνια με τον Σέριντάν, τον Πάρπα, όχι, υπάρχει offside τελικά. Βλέπετε ότι η πίεση που βάζει η Ομόνια και ο τρόπος που αμήνονται οι πράσινοι φέρνει επιθυμητά αποτελέσματα. Εδώ θα περάσει ωραία ο Μπούκορετς, κάνει και το σούτ ο Παναγή. Κάθεται ωραία για τον Κιρ μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την Ομόνια, πέρασε και το Σαντίνη, 4-1 τελειώνει το παιχνίδι. Με τον Άντρας Κιρ να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ, να περνάει και τον Σαντίνη. Η Ένωση όμως έδειξε ότι δεν μπορούσε να σταθεί με προϋποθέσεις και με αξιώσεις μέσα στον αγώνα, έτσι ώστε να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Κάνει μια πολύ μετρία εμφάνιση το Παραλίμνη και η νίκη της Ομόνιας έρχεται απόλυτα δίκαια. Οι πράσινοι με 5-6 ευκαιρίες μέσα στο παιχνίδι πέτυχαν 4 γκολ. Είχαν σχεδόν το απόλυτο όσον αφορά τις προσπάθειες και τα τελειώματα.